Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Ο Φακός του Hellenic TV». Έχω φιλοξενούμενο μαζί μου απόψε τον Δόκτωρα Μάριο Ψαρά, ο οποίος θα μας μιλήσει για την δεύτερη διοργάνωση παρουσίασης μικρού μήκους ταινιών που θα γίνει αυτή την Κυριακή, 1η Οκτωβρίου στο Λονδίνο. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την τιμή μας κάνει για ακόμα μια χρονιά το Hellenic TV να φιλοξενεί αυτή την πολύ όμορφη διοργάνωση. Είναι, λοιπόν, μιλάμε για το Cyprus Short Film Day, την κυπριακή ημερίδα κινηματογράφου, που είναι αυτή τη χρονιά, το 2017, διοργανώνεται την 1η Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο The Mayfair, στο θέατρο του The Mayfair Hotel, στο Mayfair, στο κεντρικό Λονδίνο. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε, Μαρία μου, θα ήθελα να μας πεις το ιστορικό. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς γεννήθηκε? Το Cyprus Short Film Day γεννήθηκε από μένα και τον συγκάτοικό μου, τον Χρήστο Ανδρέου, που είμαστε και οι δύο κινηματογραφόφιλοι. Μας αρέσει και πάρα κινηματογραφιστές. Πολύ. Και κινηματογραφιστές. Οπότε γεννήθηκε από την ιδέα να φέρουμε τον κυπριακό κινηματογράφο στο Λονδίνο, να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου να δώσουμε την ευκαιρία στους Κύπριους κινηματογραφιστές να προβάλλουν τις ταινίες τους στο Λονδίνο, που στο κάτω-κάτω το Λονδίνο είναι η κινηματογραφική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οπότε, ναι. Και επίσης να τους δοθεί και μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, ναι. Γιατί όχι, για ενδεχόμενες συνεργασίες, ναι, ναι. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Αναφέρθηκες για Κύπριους συντελεστές, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, δέχεστε και ταινίες να συμμετάσχουν από εδώ, από την Παργία, φαντάζομαι. Ακριβώς. Είναι Κύπροι κινηματογραφιστές, είτε εδράζονται στην Κύπρο, είτε στο Λονδίνο, είτε σε οποιαδήποτε άλλο χώρα του κόσμου, είτε έχουν γεννηθεί στο Λονδίνο, αλλά έχουν κυπριακή καταγωγή. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει σκοπό του να είναι όσο πιο ανοιχτό γίνεται και ακριβώς να φέρει κοντά αυτές τις πολύ δημιουργικές ομάδες που ασχολούνται με τον κινηματογράφο. Και ευτυχώς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί αυτή την ιδέα που είχαμε μαζί με τον Χρήστο να την αγκαλιάσει το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αρμοστίας της Κύπρου και συγκεκριμένα ο πολιτιστικός ακόλουθος της πρεσβείας, ο δόκτωρ Αχιλλέας Χατζικυριάκος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε αυτή την ιδέα και ο δεύτερος μεγάλος φορέας που υποστήριξε αυτή την ιδέα από την πρώτη στιγμή που την παρουσιάσαμε ήταν βέβαια οι πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και συγκεκριμένα η δόκτωρ Έλενα Χριστοδουλίδου που είναι ανώτερη λειτουργός των πολιτιστικών υπηρεσιών. Αυτοί λοιπόν οι δύο άνθρωποι, ο Αχιλλέας και η Έλενα, είναι ίσως οι πιο σημαντικοί μου συνοδοιπόροι σε αυτό το πολύ όμορφο όραμα του Cyprus Short Film Day αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην άλλη σου ιδιότητα. Είσαι ένας εκπαιδευτικός ο οποίος είσαι απεσπασμένος στην εκπαιδευτική αποστολή εδώ στο Λονδίνο. Ακριβώς. Και δουλεύεις στα σχολεία, είσαι διευθυντής σε κάποια από αυτά τα σχολεία. Πες μας λίγο έτσι γι' αυτό, για να γνωρίσουν οι καλοί φίλοι τις θεατές, ποιος είναι ο Δόκτωρ Μάριος Ψαράς. Ο Δόκτωρ Μάριος Ψαράς πρώτα-πρώτα είναι εκπαιδευτικός. 15 χρόνια τώρα μετράω δάσκαλος και τα 9 από τα οποία εργάζομαι εδώ στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Είμαι διευθυντής σε δύο σχολεία, όπως πολύ σωστά είπες. Έχω διδάξει σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού παρικιακού σχολείου και έτσι ξέρω από πρώτο χέρι την κυπριακή και ελληνική παρικία του Λονδίνου. Έχω ζυμωθεί και έχω γίνει και εγώ μέλος της πλέον. Και έχω και την τύχη να παρουσιάζω μαζί σου τη ραδιοφωνική εκπομπή της ΣΚΕΑ και του LGR. Ίσως να είναι η δική μου η τύχη να είμαστε μαζί. Ευλογούμε τα γένια μας τώρα. Λοιπόν, ναι. Κάθε Κυριακή, λοιπόν, λίγο μετά τις 10 το πρωί, εκπομπή μια φορά και έναν καιρό. Ακριβώς. Με τον Μάριο Ψαρά και τον Βασίλη Παναγή.
για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Ακριβώς. Τώρα, για να γνωρίσουν ή από πού μαθαίνουν και γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι υπάρχει αυτή η διοργάνωση για να λάβουν μέρος. Πώς κοινοποιείται το γεγονός σας? Έγινε μια πολύ συγκροτημένη διαφημιστική καμπάνια, κυρίως μέσα από το ίντερνετ, τόσο μέσα από τα mailing list της πρεσβείας της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας και άλλων φορέων οι οποίοι κοινοποίησαν την πρόσκλησή μας μέσα από τα δικά τους mailing list, αλλά και φυσικά μέσα από το Facebook και γενικότερα τα social media που ξέρουμε ότι έχουν κατακλείσει την καθημερινότητά μας και είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους με τους οποίους πλέον και επικοινωνούμε αλλά και ενημερωνόμαστε στη σημερινή εποχή. Μάλιστα. Οπότε έχουμε το Cyprus Short Film Day, έτσι ονομάζεται η σελίδα του φεστιβάλ στο Facebook, και είναι μια σελίδα η οποία κοινοποιεί τις αναρτήσεις της σε διαφορετικά Facebook groups που έχουν οι Έλληνες και οι Κύπροι του Λονδίνου. Και είναι και την εκδήλωσή μας βέβαια την είχαμε προβάλει μέσα από τον LGR αυτή τη στιγμή, εδώ μέσα από το Hellenic TV, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και φυσικά μέσα από τις τοπικές εφημερίδες, μέσα από flyers τα οποία έχουμε εκτυπώσει και διανύμει σε κέρια σημεία όπου βρίσκεται η κυπριακή παροικία και η ελληνική παροικία, αλλά και γενικότερα κινηματογραφόφιλοι. Οπότε ήταν μια διαφημιστική καμπάνια που ξεκίνησε από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι και το Σάββατο την προηγούμενη του φεστιβάλ. Ναι. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν και στο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας και της συμμετοχής, όπου φέτος, από ό,τι μου ανέφερες και προηγουμένως, 11 ταινίες λοιπόν μικρού μήκους μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα τις απολαύσουν όσοι παρευρεθούν εκεί στο θέατρο του Mayfair αυτή την Κυριακή Αυτή την Κυριακή πρώτη του μήνα στις 4 το απόγευμα. Και να πούμε καταρχάς ότι είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αρμοστίας της Κύπρου στο Λονδίνο και τελείται υπό την αιγίδα του Υπάτου Αρμοστή κύριου Ευρυπίδη Ευριβιάδη. Και είναι μια εκδήλωση η οποία επιχορηγείται από τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Εγώ είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής και επιμελητής. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από την γενική διεύθυνση της διοργάνωσης, επιμελούμε και το πρόγραμμα. Μάλιστα. Την επιλογή των ταινιών, που όπως είπες εσύ, φέτος έχουμε 11 ταινίες οι οποίες συμμετέχουν, ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες συμμετέχουν στο φεστιβάλ μας, κάτω από τον τίτλο «Deconstructing Masculinities», αποδομώντας την ταυτότητα του ανδρικού φύλου, θα το λέγαμε σε μια ελεύθερη μετάφραση. Γιατί αυτό, Μαρία, πώς... Γιατί μας παίρνουν σαν δεδομένο, αγαπητέ Βασίλη, εμάς τους άντρες, και όλη αυτή την πίεση που κακά τα ψέματα δεχόμαστε για το πώς πρέπει να είμαστε, για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, τι σημαίνει σωστός άντρας, τι σημαίνει τέλειος άντρας, τι σημαίνει σωστός πατέρας, τι σημαίνει... γενικά είναι, παρακολουθώντας τις κυπριακές ταινίες που είχαν βγει στους κινηματογράφους κατά τη χρονιά 16-17, μικρού μήκους πάντα, βρήκα αυτό τον κοινό συνεχτικό κρίκο. Ότι μέσα από αυτές τις ταινίες, είτε μέσα από το είδος τους, το γένρα, το κινηματογραφικό, είτε μέσα από τις ιστορίες τους, είτε τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούν, ασχολούνται πραγματικά με χαρακτηριστικά, με συμπεριφορές, με προκαταλήψεις και κυρίως με στερεότυπα που έχουν να κάνουν με τον ανδρισμό και το τι σημαίνει άνδρας, και ποιες προσδοκίες έχει η κοινωνία από τους άνδρες. Όλα αυτά λοιπόν, που όπως είπα και προηγουμένως, είναι πράγματα που τα παίρνουμε ως δεδομένα, γιατί πολλής λόγος γίνεται για τη θέση της γυναίκας και την αναπαράσταση της γυναίκας, αλλά πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε με τους άνδρες τι γίνεται. Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά των ταινιών που θα τις προβάλλετε. Ακριβώς. Τις έχουμε ομαδοποιήσει. Είναι δύο screenings, δύο προβολές. Η πρώτη να πούμε ότι το event είναι στα αγγλικά. Ναι. Τόσο οι χαιρετισμοί όσο και οι προβολές γίνονται όλες με αγγλικούς υπότιτλους, γιατί θέλουμε να είναι μια εκδήλωση που είναι ανοιχτή και στο ευρύτερο κοινό του Λονδίνου, ναι, που θέλει να παρακολουθήσει κυπριακό κινηματογράφο. Ναι. Και φυσικά μετά τις ταινίες θα έχουμε και το Q&A, ένα panel discussion με έξι κινηματογραφιστές που θα μιλήσουν και αυτοί πάλι στα αγγλικά για τις ταινίες τους, να μας παρουσιάσουν το έργο τους. Τα δύο screenings λοιπόν, το πρώτο ονομάζεται Bloody Relationships. Και μιλάμε για, και είναι έτσι λίγο διτή η σημασία του, δεσμοί εξαίματος, αλλά δεσμοί που μπορούν να καταλήξουν και αιματηροί. Μάλιστα. Και είναι, όπως είχα πει και προηγουμένως, έχουμε διάφορα κινηματογραφικά είδη. Έχουμε thriller, έχουμε μελόδραμα, έχουμε animation, έχουμε sci-fi, επιστημονικής φαντασίας. Το δεύτερο screening έχει τίτλο Performing Men, που πάλι έχει διπλή σημασία, δηλαδή υποδιόμενοι άντρες, αλλά και άνδρες που υποδίονται άλλους χαρακτήρες ή είναι performers γενικότερα. Να τις πάρουμε μία-μία. Άμα θες, ναι, να μάθουν και οι καλοί φίλοι οι τηλεθεατές γιατί ακριβώς μιλούμε, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ταινία Bad Habits, που μας, ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Εμίλιος Αβραάμ, και μας τοποθετεί ο Εμίλιος Αβραάμ σε ένα μεταμοντέρνο χιτσκοϊκό σκηνικό, όπου παρακολουθούμε ουσιαστικά την προβληματική συμπεριφορά ενός νέου, η οποία προβληματική συμπεριφορά σιγά-σιγά ξεδιπλώνεται ως αντίδραση σε μια προβληματική σχέση που έχει με τη μάνα του. Αχα. Εξού και το χιτσκοϊκό σκηνικό. Μάλιστα, ναι, ναι. Ακολουθεί η τουρκοκυπριακή μας ταινία. Είναι μια ταινία του Talat Jokdemir. Έχει τίτλο Weekend ή Χαφτάσονου. Και μαζί με την ταινία που ακολουθεί, το Sanctioned, και οι δύο ταινίες ασχολούνται η κάθε μια με το δικό της τρόπο με την ασυμβίβαστη σχέση ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Μάλιστα. Το Χαφτάσονου του Talat προσεγγίζει αυτό το θέμα με ένα πιο ευαίσθητο δραματικό τόνο, όπου ο γιος βρίσκεται αντιμέτωπος με την απόφαση να παραστεί ή όχι, με το δίλημα να παραστεί ή όχι στην κηδεία του πατέρα του. Ενώ το Sanctioned μας τοποθετεί σε ένα dystopian μέλλον, σε ένα μέλλον που δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε, όπου η ανθρωποκτονία πλέον είναι είναι κάτι το οποίο μπορεί ο νόμος να το επιτρέψει. Και αναφορικά με την ταινία τώρα. Ναι, ναι, πάντα. Και όπου έχουμε ένα γιο ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος ακριβώς με την απόφαση να τελέσει ευθανασία slash ανθρωποκτονία σε σχέση με τον πατέρα. Ακολουθεί το La Soupe. Πάμε σε ένα animation, βγαίνουμε εντελώς, πάμε τώρα από την πλευρά του πατέρα. Είναι ένα animation, είναι ένα που μας μεταφέρει μεταφορικά στο πώς ένας πατέρας προσεγγίζει τα παιδιά του, όπου ουσιαστικά έχουμε ένα εκτροφέα κοτοπούλων, όπου είναι η κλασική ιστορία, η παλιά ιστορία, όπου αρρωσταίνει το ένα κοτόπουλο και σκοτώνουμε το άλλο να κάνουμε σούπα για να ταΐσουμε το πρώτο για να γιάνει. Και αυτό δίνεται έτσι με ένα πολύ... Comedy, δηλαδή, είναι comedy. Είναι comedy, ναι. Και δίνεται με ένα πολύ εντυπωσιακό animation τρόπο. Και ακριβώς μας ναι, μεταφέρει σε ένα κλίμα του πώς διαχειριζόμαστε σχέσεις εντός και εκτός της οικογένειας. Ναι. Μάλιστα.
Και η τελευταία ταινία του πρώτου screening είναι η πολυβραβευμένη ταινία που έχει ταξιδέψει στα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως, της Μυρσίνης Αριστίδου, η Σεμέλη. Η Σεμέλη είναι μια μικρή η οποία σκαρφίζεται μια δικαιολογία για να πάει να επισκεφθεί τον πατέρα της, τον αποξενωμένο πατέρα της, στη δουλειά του. Είναι μια λιτή, απέριτη, αλλά βαθιά συγκινητική σκιαγράφηση της σχέσης κόρης και πατέρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο screen, το πρώτο μέρος του φεστιβάλ. Και ακολουθεί το δεύτερο μέρος μετά από ένα μισάωρο διάλειμμα, το οποίο έχει τίτλο «Performing Men». Πώς είναι να υποδίεσαι τον άντρα, αλλά και άντρες οι οποίοι υποδίονται άλλους ρόλους. Ξεκινάμε με το Ballroom Boys, που παρακολουθεί την ένταση στη σχέση δύο αντρών που είναι χορευτές, καθώς αυτοί οι δύο προετοιμάζονται για ένα πολύ μεγάλο χορευτικό διαγωνισμό. Η ταινία αυτή, Ballroom Boys, είναι από τον νεαρό Αγγλοκύπριο σκηνοθέτη Μάικλ Στυλιανού, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί εκείνο το βράδυ μαζί μας και θα συμμετάσχει στο Q&A. Θα ακολουθήσει η ταινία The River, το ποτάμι, από τη Γεωργία Νικολάου. Το ποτάμι είναι η απόδοση του γνωστού διηγήματος του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη, όπου παρακολουθεί μια στιγμή από την Εκεχηρία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου δύο νέοι αντίπαλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σημαντική απόφαση για το πώς να αντιδράσουν ο ένας απέναντι στον άλλον. Αυτή η ταινία, σε συνδυασμό με την επόμενη της ταινία, το Tango on the Balcony, η οποία επίσης διαπραγματεύεται τον άντρα στρατιώτη και την ευαίσθητη του πλευρά, είναι οι δύο ταινίες ακριβώς που ασχολούνται με, με την ευαίσθητη πλευρά των παλικαριών που στέλνουμε στον πόλεμο. Και πώς αυτοί, είτε κατά τη διάρκεια της μάχης, είτε όταν επιστρέφουν από τη μάχη, διαχειρίζονται ψυχολογικά και συναισθηματικά την παρουσία τους στον πόλεμο. Μάλιστα. Το Tango on the Balcony είναι του σκηνοθέτη Μίνου Παπά και επίσης είναι μια ταινία η οποία έχει ταξιδέψει σε διάφορα φεστιβάλ. Ακολουθεί η ταινία Αντίδοτον του Μιχάλη Χαπέση, που είναι ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους σκηνοθέτες που εδράζεται εδώ στο Λονδίνο. Το Αντίδοτο πραγματεύεται τον άντρα απέναντι στον νόμο. Ο άντρας που είναι αυτός που επιβάλλει τον νόμο, αλλά ο άντρας είναι αυτός που πολλές φορές είναι και το θύμα του νόμου. Και είναι πολύ όμορφη η απόδοση, η σκηνοθετική απόδοση αυτής της θεματολογίας μέσα στην ταινία, που μας μεταφέρει σε ένα εξπρεσιονιστικό film noir, σκηνικό, μαύρο-άσπρο. Είναι μια πολύ όμορφη ταινία. Μάλιστα. Ακολουθεί ένα εντυπωσιακό 12-λεπτο μονοπλάνο. Ολόκληρη ταινία, σε σκηνοθεσία της Δανάης Παπαϊωάννου και σε φωτογραφία του Γιώργου Φρέντζου, πραγματεύεται το λεγόμενο peer pressure. Τον τρόπο με τον οποίο τα νέα αγόρια ασκούν πίεση ο ένας πάνω στον άλλο για το ποιος είναι το πιο παλικάρι, για το ποιος είναι ο πιο μάγκας της παρέας. Η ταινία της Δανάης Παπαϊωάννου έχει τίτλο Mad Dogs. Και κλείνουμε με μία πρεμιέρα. Μία πρεμιέρα η οποία μας έρχεται από τους πολύ δημιουργικούς Αθηνά Μάντι και Εντίνο Ιακωβίδη, που επίσης είναι παιδιά της παροικίας και οι δύο, γεννημένοι στο Λονδίνο με κυπριακές και ελληνικές ρίζες.
Είναι μια ταινία η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα από crowdfunding, δηλαδή είναι μια ταινία που ξεκίνησε με μηδενικό σχεδόν προϋπολογισμό και σιγά σιγά μάζεψαν λεφτά με τη βοήθεια του κόσμου και γυρίσανε την ταινία. Και έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε στο κοινό για πρώτη φορά το λεγόμενο Southgate to Brighton. Από το Southgate to Brighton. Ακριβώς. Και κλείνουμε έτσι το πρόγραμμά μας ευχάριστα με μια κωμωδία, η οποία πάλι ασχολείται με το peer pressure. Είναι τρεις νεαροί, οι οποίοι είναι road trip, ακολουθούν ένα road trip, γι' αυτό είναι και μια κωμωδία, παύλα road movie, που ξεκινάνε από το Southgate να πάνε στο Brighton για ένα γάμο. Τώρα, τι γίνεται στην πορεία, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αν φτάσανε στο γάμο. Ακριβώς. Αν φτάσανε στο γάμο, είναι άλλη ιστορία. Ωραία. Έχουμε κάτι να δείξουμε, Μαρία. Έχουμε κάτι να δείξουμε, ένα τρέιλερ για το φεστιβάλ. Έχουμε σίγουρα να δείξουμε το τρέιλερ του φεστιβάλ που έχει στιγμιότυπα από όλες τις ταινίες μέσα. Έχουμε τρέιλερ να δείξουμε για το Weekend του Talat Jokdemir και το τρέιλερ που έχουμε από την Σεμέλη της Μυρσίνης Αριστίδου. Εγώ λέω να πάμε να δείξουμε πρώτα το τρέιλερ για το διαφημιστικό αυτό τρέιλερ για την προβολή των ταινιών και μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ακριβώς. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και είμαι σίγουρος ότι οι καλοί φίλοι τηλεθεατές που θα το δουν, αυτοί που έχουν ήδη κλείσει θέσεις, τι γίνεται με τα εισιτήρια, πώς κλείνει κάποιος, πώς φτάνει εκεί στο σινεμά του Μέθεα. Ήμασταν αυτό που λένε οι Άγγλοι overwhelmed φέτος. Δηλαδή τα εισιτήρια. Τρέξανε όλοι δηλαδή να τα πάρουν. Τα εισιτήρια κυριολεκτικά έφυγαν από την πρώτη εβδομάδα που είχε γίνει release. Είναι και μικρό το θέατρο, 200 θέσεις μόνο. Και πραγματικά είχαμε εκπλαγεί με το πόσο γρήγορα είχαν φύγει τα εισιτήρια φέτος. Ευχόμαστε λοιπόν ότι απλά πρέπει να πούμε και είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ που με ρώτησες γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όλες οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού τμήματος της υπάτης αρμοστίας της Κύπρου είναι πάντοτε overbooked. Mm-hmm. Γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι είναι δωρεάν. Δωρεάν ιστός, ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούμε θερμά όλους τους φίλους που έχουν ήδη κάνει κράτηση, που έχουν ήδη κλείσει εισιτήρια. Τα εισιτήρια μας ήταν μέσω του Eventbrite. Mm-hmm. Ακολουθούσες ένα σύνδεσμο, έκανες ένα registration και έκανες κράτηση με το email σου. Παρακολουθούμε τους φίλους που έχουν κάνει κράτηση να έρθουν στο θέατρο τουλάχιστον ένα τέταρτο πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, δηλαδή γύρω στις 3:45 το αργότερο, καθώς μετά από αυτό, μετά τις 3:45, θα ακολουθεί μια πολιτική, ακολουθηθεί μια πολιτική first come, first served. Mm-hmm. Okay. Ακριβώς για το λόγο ότι είναι overbooked επειδή τα εισιτήρια είναι δωρεάν. Είναι γενικά ένα δωρεά event. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερες, Μάρη, και νομίζω ότι είναι μία έτσι... οι τέχνες στέγχουν σύνορα και δεν ξεχωρίζουν, ας πούμε, φυλές και πατρίδες και όλα. Η τέχνη είναι τέχνη. Και σε αυτή την περίπτωση... συμπεριλαμβάνεται μία ταινία Τουρκοκυπρίου. Μίλα μας λίγο γι' αυτό, ναι, πώς εντάχθηκε, ήταν μια επιλογή από άλλες ταινίες Τουρκοκυπρίων ή ήταν η μοναδική από Τουρκοκύπριο.
Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι όπως και πέρσι που ήταν το πρώτο Cyprus Short Film Day, έτσι και φέτος υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στο δικό μας το φεστιβάλ με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου, στο οποίο, για το οποίο εγώ αποτελώ μέλος της προκριματικής επιτροπής επιλογής των ταινιών που συμμετέχουν στο, στο National Competition. Μάλιστα. Στο εθνικό διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Εκεί μας έρχονται κάθε χρόνο όλες οι ταινίες που έχουν παραχθεί είτε στην Κύπρο είτε από Κύπριους σκηνοθέτες, ανεξαρτήτως αν είναι Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι ή αν η γλώσσα θα είναι τελικά η Αγγλική. Μάλιστα. Οπότε ένα από τα κριτήρια του φεστιβάλ είναι ότι οι επίσημες γλώσσες που είναι δεχτές είναι και οι επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι η Ελληνική, η Τουρκική και η Αγγλική. Γι' αυτό και κάθε χρόνο μέσα στις ταινίες οι οποίες υποβάλλονται για συμμετοχή στο φεστιβάλ έχουμε και κάποιες τουρκοκυπριακές ταινίες. Η συγκεκριμένη ταινία, το Χαφτάσον Weekend του Ταλάντ Τζοκτεμίρ, είναι μια ταινία η οποία όχι απλά επιλέγηκε, την είχαμε επιλέξει για να, για να συμμετάσχει στο φεστιβάλ της Κύπρου, αλλά μάλιστα είχε διακριθεί στο φεστιβάλ. Υπήρχε έμφημος μνήμα για τον πρωταγωνιστή της ταινίας, τον Ιζέλ Σεϊλανί, εύχομαι να λέω σωστά το όνομα, ο οποίος κέρδισε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο φεστιβάλ. Πολύ ωραία. Και με αφορμή, και επειδή ακριβώς ήταν μια ταινία η οποία έδαινε απόλυτα και με το γενικότερο θέμα του φετινού φεστιβάλ, δεν μπορούσε φυσικά να λείπει από αυτό το πρόγραμμα. Το επιπρόσθετο που έμαθα, που ανακάλυψα εγώ στην πορεία, είναι ότι ο Ταλάτ είναι και αυτός ένα παιδί που γεννήθηκε και ζει στο Λονδίνο. Μάλιστα. Οπότε καλύπτει όλες τις πλευρές, ναι, ναι, εν τέλει, όλους τους στόχους, ναι, του φεστιβάλ. Πάμε να δούμε έτσι ένα τρέιλερ για αυτή την ταινία. Πάμε. Burası Londra'ya benzemez. Yeter. 17 yaşında değil artık. Πράγματι, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ταινία. Και να περάσουμε έτσι πριν κλείσουμε, Μαρία μου, θέλω να σε ρωτήσω πότε αρχίζουν οι προετοιμασίες για την επόμενη φορά. Δηλαδή, τώρα στο ενδιάμεσο τι γίνεται ακριβώς. Αρχίζει το κυνήγι για να βρεις τις ταινίες. Πώς δουλεύει το σύστημα? Από την επόμενη μέρα, από την Δευτέρα, θα ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες για το Cyprus Short Film Day νούμερο 3. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσει το concept. Δηλαδή ποιο θα είναι το concept για το χρόνο, πάνω στο concept θα γίνει και η πρότασή μας, διότι κάθε χρόνο θα πρέπει να καταθέτουμε την πρόταση, καθώς είναι μια εκδήλωση η οποία επιχορηγείται πλήρως από τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Πρέπει να γίνονται σωστά όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρέπει να επαναλάβω ότι έχουμε την πλήρη στήριξη και του Αχιλέα, του πολιτιστικού Χατζικυριάκου, του πολιτιστικού ακόλουθου της πρεσβείας, αλλά και της Έλενας Χριστοδουλίδου, που είναι η ανώτερη λειτουργός των πολιτιστικών υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι public money, πρέπει να γίνονται οι σωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες, οπότε πρέπει να γίνεται η σωστή προεργασία για παρουσίαση της ιδέας για την επόμενη χρονιά.
Και αφού πάρουμε την έγκριση, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες επιλογής των ταινιών, επικοινωνίας με τους σκηνοθέτες, την εξέβρεση του κατάλληλου χώρου, και μετά ακολουθεί η διαφημιστική καμπάνια, η ενημέρωση του κοινού μέσα από το Facebook και γενικότερα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μια προθεσμία η οποία δίνεται στους ενδιαφερόμενους ή παραδείγματος χάρη αυτοί που θα δουν την ταινία, που θα δουν τις ταινίες σε αυτό το, σε αυτή ή τη διοργάνωση. Και είναι κινηματογραφιστές, είναι εμπλεγμένοι μέσα σε αυτή τη διαδικασία παραγωγής ταινιών. Και θέλουν, επιθυμούν να λάβουν μέρος και αυτοί. Τους δίνεται μια περίοδος όπου θα εργαστούν και θα έχουν έτοιμη την ταινία τους. Επειδή δεν είναι διαγωνιστικό φεστιβάλ, δεν έχουμε μια διαδικασία υποβολής συμμετοχών. Μπορεί και τελευταία στιγμή, δηλαδή, να... Αρκετοί από αυτούς μας είχαν προσεγγίσει από μόνοι τους, αλλά η νομισμένη διαδικασία που ακολουθείτε είναι να προβάλλουμε ταινίες οι οποίες έχουν προβληθεί και διακριθεί στο Φεστιβάλ Ταινιού Μικρού Μήκους της Κύπρου. Μάλιστα. Από όπου επιλέγεται ο βασικός κορμός των ταινιών. Πλάς κάποιες ταινίες οι οποίες κυρίως προέρχονται από... Είναι τοπικές παραγωγές. Κατάλαβα, από Αγγλοκύπριους, οι οποίοι είτε μας προσεγγίζουν μέσω του Facebook, είτε τους προσεγγίζουμε εμείς. Μάλιστα. Και τους δίνεται η ευκαιρία να τις προβάλλουν σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Διότι ακριβώς αυτό είναι, το Cyprus Short Film Day είναι ένα screening event. Δεν είναι ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ. Οπότε οποιοδήποτε έχει μια ταινία θα μπορούσε να μας προσεγγίσει ανά πάσα στιγμή μέσα από το Facebook page του φεστιβάλ. Και αν η ταινία του πληρεί τις προδιαγραφές και θεματικά, αλλά και από άποψη production values, τότε ναι, θα μπορεί να συμμετέχει, να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Ωραία. Μαρία μου, μίλα μου λίγο έτσι περισσότερο για την Σεμέλη, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία πήρε και κάποια βραβεία. Η Σεμέλη που έχουμε το... το τρέιλερ της, είναι μια ταινία η οποία έχει ταξιδέψει σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως. Έχει κάνει πρεμιέρα στο Μπερλινάλε και έχει διακριθεί κιόλας με το βραβείο του κοινού ή των κριτών. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος ποιο από τα δύο. Πάντως ήταν ένα από τα πολύ σημαντικά βραβεία για ταινίες μικρού μήκους. Έχει ταξιδέψει στο Τραϊμπέκα, στο Τορόντο και συνεχίζει τη φεστιβαλική της πορεία η συγκεκριμένη ταινία σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ταινία της μιας πολλά υποσχόμενης νεαρής σκηνοθέτηδας, της Μυρσίνης Αριστίδου, της οποίας η καινούργια ταινία που βγήκε φέτος, επειδή η Σεμέλη είναι του 2016, η καινούργια ταινία της Μυρσίνης έχει κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Βενετίας. Έτσι. Οπότε και η Μυρσίνη πρέπει να πούμε ότι πήρε και το βραβείο Spike Lee Film Production Fund για το feature film της, για την ταινία της Μεγάλου Μήκους, που από ό,τι γνωρίζω βρίσκεται στα Σκαριά. Μπράβο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους συντελεστές και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και άλλες δουλειές τους στο μέλλον. Σε αυτό το σημείο, πριν πάμε να δούμε και ένα τρέιλερ για την Σεμέλη, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες εδώ και μας είπες όλα αυτά τα ενδιαφέροντα νέα για τις ταινίες που θα δούμε αυτή την Κυριακή, πρώτη του μήνα, στο Λονδίνο, εδώ στο σινεμά του Mayfair, και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά και πάντα έτσι με επιτυχίες, Μαρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Hellenic TV που μας προσκάλεσε και μας φιλοξένησε. Πριν κλείσουμε, πρέπει να πω ότι ακόμα ένας από τους λόγους που είμαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος για το φετινό φεστιβάλ, εκτός από αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα ταινιών, είναι ότι έχουμε την τιμή
να παρευρεθεί στο φεστιβάλ η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, η κυρία Έγλη Παντελάκη. Και φυσικά θα έχουμε μαζί μας ως special guest τον Ανδρέα Κυριάκου, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του Cyprus Film Days, που είναι το φεστιβάλ ταινιών μεγάλου μήκους της Κύπρου. Στα ελληνικά ονομάζεται Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Και... περιμένω να σε δω και σένα την Κυριακή στις 4 στο Mayfair. Αν όλα πάνε καλά, βεβαίως. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και τους, πριν δούμε και το τρέιλερ, να ευχαριστήσω τους καλούς φίλους θεατές που μείνανε μαζί μας και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μαζί μας και την επόμενη φορά. Προς το παρόν, καληνύχτα σας και να έχετε μια θαυμάσια βραδιά. Πάμε να δούμε και το τρέιλερ.